Καλημέρα. Είμαι ο Μανώλας ο Γιώργος, οργανωτικός γραμματέας του Συμμαχίου Σπάρτακος και υπεύθυνος για τον αγώνα μνήμης Λιγνίτη της Οργανωτικής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε που για ακόμη μια φορά ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για την διαδεδομένη συνέντευξη τύπου που αφορά τον αγώνα δρόμου μνήμης Λιγνίτη. Όπως είναι γνωστό, το Συμμαχίου Σπάρτακος μαζί με τη ΔΕΗ διοργανώνουν τον 12ο Πανελλήνιο Αγώνα δρόμου που φέτος θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 το πρωί. Πριν από την εκκίνηση, όπως πάντα, στην Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση ώστε να τιμήσουμε τους συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους σε δώρα του καθήκοντος. Οι αποστάσεις του αγώνα είναι 10 και 5 χιλιόμετρα λαϊκού δρόμου. Η εκκίνηση των 10 χιλιόμετρων θα δοθεί στις 11 το πρωί από το φυλάκιο που βρίσκεται στην είσοδο των Ορυχείων, ενώ η εκκίνηση των 5 θα δοθεί από το διαστάθμιση του Πουραστίου. Όλοι οι αθλητές θα τερματίσουν στο μνημείο του Λιγνιτορείου. Η μεταφορά των δρομέων προς τις αφιτηρίες θα γίνει με λεωφορεία της επιχείρησης, όπως ορίζουν οι κανονισμοί και τα σχετικά πρωτόκολλα. Για φέτος λόγω COVID θα τηρηθούν τα εξής μέτρα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Θα προσπαθήσουμε σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ικανοποιήσουμε τους δρομείς που δεν έχουν τα παραπάνω με rapid test. Προκειμένου να αποφύγουμε κάθε συνωστισμό, οι δρομείς θα πρέπει να προσέλθουν το Σάββατο στις πολύπλοκες βεστικές, ώστε να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους και να παραλάβουν τα αναμνηστικά μπλουζάκια με τον αριθμό συμμετοχής τους. Καλό θα ήταν την Κυριακή να εξυπηρετηθούν οι δρομείς που θα συμμετέχουν από άλλες περιοχές της χώρας. Να επισημάνω ότι η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική και θα διατίθεται τόσο στις αφιτερίες όσο και στον τερματισμό. Στα σημεία εκκίνησης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Απονομές δεν θα γίνουν, αλλά οι δρομείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους μόνοι τους. Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι ανεξαρτήτου φύλου στα 10 χιλιόμετρα και στα 5 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Επίσης, θα βραβευθούν οι τρεις πρώτες γυναίκες στα 10 και στα 5 χιλιόμετρα. Τιμητικές πλακέτες θα απονεμηθούν σε δρομείς με ιδιαίτερες ικανότητες, καθώς και οι συνοδοί τους. Για ευνόητους λόγους, δεν θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης με την καθιερωμένη δεξίωση προς τη τιμή των αθλητών. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνδρομή τους στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, τον Δήμο Εορδέας, την Αστυνομική Διεύθυνση Εορδέας, τη Διεύθυνση της Σχολής Πυροσβεστών, την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα του Λεμαϊδας, τον Σύλλογο Φίλων Ποδηλάτου Εορδέας και το Σώμα των Προσκόπων Εορδέας. Καλό και ασφαλή αγώνα σε όλους. Ευχαριστώ. Έχουμε εικόνα πόσοι συμμετείχαν τώρα, πόσοι δήλωσαν. Ναι, έχουμε 326 αιτήσεις.